νέοι αγαπούν τις εκφράσεις λόγου, αγαπούν την ποίηση, την λογοτεχνία, μιλούν όμορφα τα ελληνικά και κάνουν τη διαφορά. Μέσω σύνδεσης Skype πρόλαβε ο Άρης Κεφαλογιάννης. Άρη, σου μιλάω στον ενικό σε μικρό σε ηλικία. Ασφαλώς, Νικό, καλησπέρα. Καλησπέρα από Ηράκλειο, από Κρήτη. Λοιπόν, αναφορικά με την πρωτοβουλία και το εγχείρημά σας, για βάλε μας λίγο στο κλίμα. Η ομάδα ξεκίνησε, ήταν μετά από το TEDx University of Macedonia και το TEDx του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου. Ήμασταν δηλαδή τρία παιδιά οι οποίοι είχαμε ήδη προσφέρει σε αυτό το κοινωνικό σύνολο πάνω σε θέματα προσφοράς. Και συζητούσαμε και λέγαμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να δώσουμε έτσι μια ελεύθερη έκφραση σε άτομα, να μπορούν να εκφραστούν μέσα από αυτό και πώς αυτό θα γίνει καινοτόμο, διότι κακά τα ψέματα υπάρχουν άπειρα site, άπειρα blog όπου ο καθένας μπορεί να γράφει πλέον. Αυτό που σκεφτήκαμε και που θεωρώ πως όντως είναι καινοτόμο και αξίζει στο Young and Curious είναι ότι πέρα από το να γράψεις ένα άρθρο για να θίξεις ένα κοινωνικό ζήτημα, μπορείς να κάνεις ένα review μιας ταινίας, ενός βιβλίου, ενός ποίηματος και να θίξεις μέσα από αυτό το ζήτημα το οποίο θέλεις. Τώρα, μάλιστα, έχουμε γενιάσει και τη νέα μας στήλη που έχει να κάνει με φωτογραφίες. Δηλαδή, βγάζεις μια φωτογραφία και γράφεις κάτι για αυτήν. Δηλαδή, μέσα από μια έκφραση λόγου, από ένα ποίημα, ένα λογοτεχνικό κείμενο, προωθείτε και βγάζετε τα δικά σας μηνύματα μέσα από τις συγκυρίες που έχουν διαμορφωθεί. Αυτό μου λες. Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Δεν έχουμε καθόλου πολιτικά ή κάτι τέτοιο. Και άρθρο. Βασικό. Είναι άκρος κοινωνικό. Άρη, βασικό. Δεν παίρνετε χρήματα από κάπου. Όχι, είμαστε. Σε καμία περίπτωση το ξεκαθαρίζω. Ναι, είναι όλα τα. Ό,τι που έχουν χρειαστεί χρήματα είναι δικά μας. Δηλαδή για να στήσουμε, ας πούμε, το site το οποίο το στήσαμε μόνοι μας για κάποιο domain name που χρειάζεται κτλ. Εδώ να πω ότι εκπροσωπώ μια ομάδα, δηλαδή είμαστε μια ομάδα περίπου πλέον 40 ατόμων και είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι γι' αυτό. Τα ιδρυτικά μέλη είμαστε τρεις και είναι ο Νικηφόρος Παπαδόπουλος και ο Γιώργος Παρδάλης που νομίζω ότι πρέπει να ακούσουν τα ονόματά τους. Μακάρι να μπορούσα να πω και τον 40, αλλά για οικονομία χρόνου. Νομίζω, εδώ είμαστε, θα επαναλάβουμε το θέμα. Λοιπόν, αναφορικά με τις συνήθειες των νέων που χρησιμοποιούν αυτά τα περίφημα γκρίκλεις, τι έχει να απαντήσει ο Άρης Κεφαλογιάννης? Νομίζω ότι γενικά το φαινόμενο του γκρίκλεις έχει αρχίσει και έχει μια πτώση στην κοινωνία και ιδιαίτερα στη δικιά μου γενιά που μπορώ να μιλήσω και να αντιπροσωπεύσω αυτό το δείγμα. Σίγουρα στο Young and Curious, επειδή είμαστε μια διεθνή κοινότητα, έχουμε αγγλικά άρθρα. Δηλαδή, υπάρχουν άρθρα που γράφονται στα αγγλικά. Παρ' όλα αυτά, όλα τα άρθρα που γράφονται στα ελληνικά είναι στα ελληνικά. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο άρθρο που έχει δημοσιευθεί στα γκρίκλεις. Και νομίζω ότι είναι μια μάστιγα που πρέπει να καταπολεμήσουμε σαν κοινωνία όλοι μαζί. Άρη, αν και τα γκρίκλεις έχουν αρχίσει να τα καταπολεμούν οι νέοι κυρίως που τα χρησιμοποιούσαν, βλέπεις ότι οι νέοι σε ηλικία άνθρωποι μπορούν να εκφραστούν, μπορούν να βγάλουν ένα χαρτί και να αρχίσουν να γράφουν όμορφα στα ελληνικά? Είναι πάρα πολύ εύστοχη η ερώτησή σας και αυτό αναρωτιόμαστε και εμείς όταν ξεκινήσαμε αυτό. Τους αρέσει, το κάνει πια ο νέος όταν έχει μάθει να τσατάρει, να γράφει πολύ γρήγορα τις λέξεις και να προχωράει. Γι' αυτό σκεφτήκαμε τον καινοτόμο τρόπο να εκφράζεται κάπως διαφορετικά. Όλοι θέλουν να μιλήσουν για μια ταινία που είδανε, λίγοι να θίξουν όμως το συγκεκριμένο κοινωνικό ζήτημα. Και αυτό που πιστεύουμε πολύ στο Young and Curious είναι ότι νέος δεν είσαι ηλικιακά, αλλά είσαι πνευματικά. Εμείς έχουμε ηλικίες από 18 μέχρι ηλικίες μεγάλες, μέχρι και η μητέρα μου έχει γράψει, αλλά μπορεί να παρακολουθεί, οπότε δεν νομίζω να με αφήνει να πω η ηλικία. Οπότε θεωρούμε ότι νέος πρέπει να είσαι πνευματικά και όχι ηλικιακά. Μία έτσι ξεχωριστή έκφραση που μπορεί να μας πεις για να δώσεις και τα δικά σου μηνύματα, για να δω πόσο ετοιμόλογος είσαι, που πρέπει να είσαι και είσαι. Εμείς αγαπάμε την ευθύνη. Είναι αυτό που είχε πει ο Καζαντζάκης, το να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ, αν χαθεί ο κόσμος, εγώ θα φταίω. Αυτό πιστεύουμε στο Young and Curious, ότι εμείς φταίμε αν χαθεί ο κόσμος, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην χαθεί, ας πούμε, και θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Πάντως, εμένα μου κάνει, Νίκο, εντύπωση αυτό που είπε ο Άρης για τα 40 άτομα. Πόσο καιρό υπάρχει το Young and Curious και πώς καταφέρατε να προσελκύσετε τόσα άτομα, γιατί δεν μιλάμε ούτε πολύ για σωστά. Ένα, ούτε Άρη, για δύο απάντηση. Άτομα. Η ομάδα ξεκίνησε μέσα στην καραντίνα, που νομίζω όλοι είχαμε αρκετό χρόνο να σκεφτούμε και να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα είδαμε ότι τα άτομα πολλαπλασιάζονται, έρχονται, αρκετός κόσμος μας ακολουθεί στο Instagram και στο Facebook. Και νομίζω ότι αυτό που έχουν εκτιμήσει τα παιδιά στην ομάδα είναι ότι ποτέ δεν στείλαμε σε κάποιον ότι ξέρετε, χρειαζόμαστε κάποιο άρθρο, κάποιος να γράψει κάτι. Όταν έχεις κάτι να δώσεις, εμείς είμαστε εδώ να το προβάλλουμε. Αυτό εμείς πιστεύουμε. Μάλιστα. Και είμαστε εδώ κι εμείς, δέσμευση, Γιώτα, να προβάλλουμε την όμορφη αυτή δράση, την ξεχωριστή πρωτοβουλία που έχει αγκαλιαστεί αυτό, βέβαια από δεκάδες άτομα. Πώς μπορεί να έρθει κάποιος σε επαφή μαζί σας? Γιατί εγώ, για βέβαια, παράδειγμα, και αν να θέλω να γράψω αυτό, κάτι, πώς θα έρθω σε επαφή με την ομάδα σας?
Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα λογαριασμό στο Instagram, στο Facebook και έχουμε και το site μας, το οποίο φτιάξαμε από την αρχή μόνοι μας, χωρίς γνώσεις σε προγραμματισμό ή κάτι τέτοιο. Και το email μας προφανώς, όπου μπορεί οποιοδήποτε να μας στείλει, να μας πει ότι θέλω να γράψω κάτι και το κείμενό του να σταλεί και να ανεβεί. Μετά από ένα έλεγχο δικό μας σε θέματα αρχής συνταξίας και μόνο. Δεν πειράζει ποτέ την πένα του αρθρογράφου. Άρη Κεφαλογιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Είμαστε εδώ. Δεν το ξεχνάς. Έχουμε να παρουσιάσουμε όμορφα πράγματα.